Πάμε τώρα όλα αυτά που ακούσαμε να τα βάλουμε στη ζωή μας. Το ερώτημα δεν είναι αν είμαι ανισόρροπος ή ισορροπημένος. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ζω σε ανισορροπία. Άρα το μόνο που χρειάζεται είναι να καθίσω να δω την ανισορροπία μου. Για να μπορέσω να τη δω, χρειάζεται να πάω να δω τις επιλογές μου. Πώς μπορώ να δω μία ανισορροπία? Θα σας την περιγράψω. Εγώ είμαι καλά και πάω και κάνω κάτι από το πουθενά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνω εγώ αυτή την πράξη. Τι με έπιασε στα καλά καθούμενα? Να θέλω εγώ, βάλτε τις τελείες και συμπληρώστε. Οπότε μέσα από αυτό που είδατε, άρχισε στη ζωή να συμβαίνει ανισορροπία. Δηλαδή ήμουνα εκτός θέσης, εκτός άξονα. Πρόσθεσα πάνω σε μένα κάτι που δεν ήταν για μένα. Την ανισορροπία μπορείτε να τη δείτε όταν θα κάνετε μία πράξη, θα δείτε ότι δεν είσαστε μόνο εσείς, αλλά είναι μέσα σας και άλλοι 10. Ό,τι και να αποφασίσετε είναι σε ανισορροπία. Θα το δείτε όταν προσπαθείτε όλοι να είναι καλά, στηριζόμενοι πάνω σας. Αυτό είναι ανισόρροπο. Δηλαδή ακροβατής. Και επειδή αυτόν τον ακροβατισμό, αν τον καταφέρει, σου δίνει μια ικανοποίηση, τότε πιστεύεις ότι αυτή είναι η ισορροπία. Ενώ είναι η ισορροπία του τρόμου. Έτσι δείτε ακόμα και το πονηρό πως έχει βάλει ως επίτευγμα να ακροβατείς. Καταφέρνοντας να κουβαλάς πράγματα. Ενώ στην πραγματικότητα έχεις μόνο εσένα. Αν έχω μόνο εμένα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ακροβατώ.
Θέλω να κοίταγα ποιο λόγο εγώ να ανισορροπώ και αυτό που μου έβγαινε είναι ότι αντί να δοκιμάζω και μέσα από αυτό που νιώθω και αισθάνομαι να επιλέγω και να αποφασίζω, αυτό που συνέβη είναι να με δοκιμάζω. Δηλαδή να δω τι μπορώ να κάνω βάζοντας συνέχεια καινούριους στόχους. Προσπαθώντας να αποδείξω αυτό που είμαι. Άρα με βάζω απέναντι και με τσεκάρω. Έτσι δεν είμαι εγώ μέσα σε εμένα. Δεν παίζω εγώ. Δεν γεύομαι εγώ. Με δοκιμάζω και με ανταγωνίζομαι. Έτσι κάθε φορά που προβάλλω εμένα απέναντι σε κάτι ή σε ένα επίτευγμα είτε σε κάποιον άνθρωπο, βρίσκομαι πάντως σε ανισορροπία. Ο άλλος σωστά ή λανθασμένα δεν θα δεχτεί, θα αρνηθεί αυτό που εγώ προβάλλω ως σωστό, γιατί το σωστό για μένα είναι διαφορετικό από ό,τι είναι για σένα. Και έτσι εγώ για να δοκιμάσω εμένα, πρώτα πρέπει να δοκιμάσεις εσύ και να μου πεις ότι αυτό που δοκιμάζεις είναι σωστό. Άρα αν ο άλλος γίνει σαν και εμένα, τότε μόνο εγώ μπορώ να δεχτώ εμένα. Χάθηκα. Έτσι σου δίνω τον εαυτό μου, εγώ βρίσκομαι σε ανισορροπία και προσπαθώ να επιβάλλω εμένα σε εσένα. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Δεν μπορούμε να γευτούμε τα ίδια πράγματα, δεν πρόκειται ποτέ να αισθανθούμε τα ίδια πράγματα, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσουμε τα ίδια πράγματα. Και έτσι η ζωή γίνεται ανισόρροπη. Εγώ να κάνω εσένα όπως εμένα και εσύ να κάνεις εμένα όπως εσένα. Φεύγω από το κέντρο βάρος μου γιατί ακριβώς θέλω εμένα σε εσένα. Αν ερωτευτώ κάποιον, τον ερωτεύομαι γιατί εκείνος για μια στιγμή με βλέπει όπως θέλω εγώ. Οπότε σε ερωτεύομαι γιατί βλέπω εμένα σε εσένα. Και έτσι μπαίνω σε ανισορροπία. Γιατί νομίζω ότι εγώ είσαι εσύ. Έτσι ανισορροπώ γιατί ακριβώς δεν υπάρχω. Και επειδή ακριβώς δεν έχω εσωτερικό βάρος, τότε είναι είμαι όπου πηγαίνει ο άνεμος. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο νους μου.
Επειδή είμαι στο κενό, τότε χρειάζεται να αρχίζω να πιστεύω και πιστεύω για να πάρω μία βάση και έτσι να πιστεύω ότι ισορροπώ. Αν μου πάρεις το πιστεύω, ξαναβγαίνω πάλι στο κενό, γιατί εγώ δεν έχω αίσθηση. Δεν νιώθω τίποτα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ζαλίζομαι όταν χρειάζεται να πάρω μία απόφαση, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν πατάω σε μένα. Έτσι οι πράξεις δεν έχουν λογική και συμβαίνουν ανισόρροπα πράγματα. Ακόμα και ανισόρροπα παιδιά. Διαταράσσουν την ισορροπία τους, επιβάλλοντας τα δικά μου, πιστεύω πάνω στον άλλον. Άρα προσπαθώ να φτιάξω ένα αντίγραφο. Όπως εγώ θα το ήθελα, λέω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Μπορεί να γίνει σε στιγμές, αλλά δεν θα γίνει ποτέ σε μία μόνιμη βάση. Έτσι μετά πλώνεται και η επιβολή. Θα σου επιβάλλω αυτά τα οποία είναι για μένα. Για να μπορέσουν μέσα από αυτό που πιστεύω εγώ τα πράγματα να έχουν μια αρμονία. Έτσι δεν δέχομαι τίποτα από αυτά που κάνεις εσύ. Και τα κάνεις όλα λάθος. Εγώ έχω δίκιο. Εγώ είμαι ο σωστός. Μπαίνω στη μάχη, στην προσπάθεια και ανισορροπώ κι εγώ. Πότε θα δείτε ότι κανένας δεν είναι ισορροπημένος. Δύο ανισορροπίες που παλεύουν. Μετά θα δείτε τη γοητεία του ρίσκου, δηλαδή της ανισορροπίας. Ρισκάρω τη ζωή μου, ρισκάρω εμένα και βάζω τον εαυτό μου σε μία ανισορροπία. Αφήνω δηλαδή τη βάση, τη γείωση και μπαίνω στον τζόγο. Τζογάρω. Αγοράζω κάτι με χρήματα που δεν έχω. Επενδύω με προσδοκία. Αφήνω με πιστεύοντας ότι ο Θεός θα με σώσει. Κάνω ρηψοκίνδυνα πράγματα πιστεύοντας ότι έχω προστασία. Παντρεύομαι πιστεύοντας ότι θα μου βγει. Ανοίγω ένα μαγαζί στο πουθενά.
Κάνω σχέση χωρίς θέλω και μου αρέσει. Με παίζω. Την ώρα που μπαίνει στην ανισορροπία έχει μία αδρεναλίνη. Αν μπορέσει να το δεις, την ώρα που ξεκινά, στην ουσία έχει κενό. Έχει όλο μέλλον. Είναι όλο μια προσδοκία. Δεν έχεις πουθενά να πατήσεις. Είναι όλα στο αν και στο ίσως. Στο μπορεί, στο θα δείξει. Στο ελπίζω, κάτι θα γίνει. Αυτή είναι η αρχή. Τα σταθερά και αργά βήματα είναι βαρετά. Η λογική ανούσια. Το δημιουργώ βήμα-βήμα δεν μου λέει τίποτα. Το βλέπω και ακούω, παίρνω χρόνο και αποφασίζω, ανιάρω. Το θέλω και κάνω μέσα από αυτό που αισθάνομαι ανάξιο. Το όλα ή τίποτα έχει την έλξη του. Το βήμα-βήμα δεν μου λέει τίποτα. Οπότε οι πράξεις δεν είχαν ισορροπία. Γιατί δεν είχαν εμένα μέσα. Ήταν οι πράξεις κενές από εμένα. Γινότανε για να γίνει. Αν με λέγει κάποιος ανισόρροπο, δεν θα μου άρεσε. Αν κοίταγα όμως τις πράξεις μου μία-μία, θα βλέπω ότι μόνο ανισόρροπες ήταν. Όσο φοβόμουν και είχα το φόβο να με οδηγεί, όχι το νοητικό, είχα σύνεση. Μόλις μπαίνει στο νου σου τελείως, τότε ο φόβος ως αίσθηση για να σε προστατεύει δεν υπάρχει.
Έτσι όλα μετά παίζουν τα σαζάρια. Έτσι μόλις αφήσει το εγώ, που είναι ο φόβος που είναι το θέλω, όλα είναι ανισόρροπα. Όταν μπουν δύο ανισόρροποι σε μία μάχη, ο ένας θα κερδίσει και ο άλλος θα χάσει. Τότε ο ανισόρροπος νιώθει ότι είναι νικητής. Έτσι σιγά σιγά μέσα του μαθαίνει πώς μία ανισορροπία μπορεί να έχει κέρδος. Ο ανισόρροπος που κέρδισε έκλεψε στην πραγματικότητα. Και ο ανισόρροπος που έχασε λέει δεν είναι τυχερός. Έτσι απλώθηκε και η τύχη, το τυχαίο, ο τυχερός και ο άτυχος. Ούτε τυχερός υπάρχει, ούτε άτυχος, ούτε τυχαίο. Τώρα πώς να το μαζέψω όλο αυτό. Πώς να μαζέψω όλη την ανισορροπία. Για να λύσω και την απορία της Χριστίνας το «και δεν συμμαζεύεται». Η ανισορροπία έχει απλωθεί σε όλη τη γη. Μόνο ανισορροπία υπάρχει. Αυτό μαζεύεται. Γι' αυτό ακριβώς και το πονηρό εχθές της τα έλεγε αυτά. Αυτό δεν μαζεύεται. Αυτό αλλάζει. Δεν μαζεύεται. Δηλαδή αρχίζει να κάνει ισορροπημένα πράγματα. Που να έχουν λογική. Που να έχουν εσένα στο σήμερα. Αυτό που μπορείς να κάνεις, λογικά και μετρημένα. Να μιλάς μόνο για σένα. Να λες τι νιώθεις και τι αισθάνεσαι. Να εκφράζεις τι θέλεις. Και αυτό αργά-αργά, γιατί είναι άγνωστο.
Να ισορροπήσουν τα πράγματα χρειάζεται τώρα να ζήσεις και την άλλη όψη. Ζώντας ως ανισόρροπος έζησε στη μία όψη. Δηλαδή, αν τυχόν σου δόθηκαν χρήματα και τα σπατάλησες, η ισορροπία θα έρθει τώρα βιώνοντας και τη φτώχεια. Αυτό ο νους θα το πει τιμωρία. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ισορροπία. Γιατί μόλις θα περάσεις από αυτά τα δύο, τότε θα ισορροπήσεις να πας στο τι εσύ θέλεις πραγματικά να ζήσεις. Την υπερβολή την έζησες, το τίποτα το ζεις, η ισορροπία έχει εσένα. Όπως είσαι. Έτσι, αν δείτε πόσο ανισόρροπος είναι κάποιος, θα το καταλάβετε από το πώς κρίνει κάποιον που έχει λογική και είναι αυτό που λέει ο νους συντηρητικός. Όταν κάποιος είναι μετρημένος, για τον νου δεν έχει καμία αξία. Όταν είναι λογικός, όταν παίρνει χρόνο, εγώ με τον νου θέλω να το σπρώξω. Έλα, προχώρα. Πάρε μια απόφαση γρήγορα, ό,τι να είναι. Δηλαδή βγες εκτός ισορροπίας, αρκεί να κάνεις κάτι. Τώρα θα δείτε την τάση ότι κάθε φορά που είχατε ισορροπία για λίγο στη ζωή σας, τότε τη διαταράσατε μόνοι σας. Αυτό συνέβαινε γιατί ο νους, επειδή είναι ανισόρροπος, δεν μπορεί να ζήσει την ισορροπία. Χρειαζόταν τροφή, οπότε θα σε σπρώξει. Γι' αυτό σε σπρώχνει ο νους. Για να βγεις εκτός ισορροπίας. Και έτσι ενώ δεν σου λείπει τίποτα, εκεί που κάθεσαι, σου προβάλλει υποθέσεις, προσδοκίες και τι θα μπορούσες να είσαι κάποιος άλλος. Ενθουσιάζεσαι με την εικόνα, αφήνεις εσένα και κυνηγάς το ομοίωμα. Όσο το κυνηγάς και προσπαθείς, είσαι μόνιμα σε ανισορροπία. Μόλις αφήσεις την προσπάθεια και το καταφέρνω, αρχίζεις και προσγειώνεσαι. Τότε εκείνη τη στιγμή η ζωή σου φαίνεται ανούσια γιατί δεν έχει αδρεναλίνη. Αυτό που λέμε είναι δεν έχει καν ενδιαφέρον. Δεν έχει ένταση. Δεν έχει πάθος.
δεν έχει βία, δεν έχει μάχη. Έτσι θα περάσει πρώτα να βιώσει το ανούσιο, γιατί αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή είναι ότι αυτό που ζούσες έρχεται μπροστά σου. Για να αρχίζεις σιγά σιγά να προσγειώνεσαι και να αρχίζεις να αλλάζουν τα πράγματα και να βλέπεις ποια είναι η ουσία η πραγματική. Εκεί πάλι θα παίζει μια σύγκριση. Και όσο είδα συμβαίνεις ως αλήθεια και ως ουσία, τότε θα έρχεται στην επιφάνεια και η κρίση του εαυτού σου. Αυτό που βλέπω, το κρίνω. Μέχρι να καθαρίσει και αυτό για να αρχίζει σιγά σιγά να συμβαίνει ως αίσθηση η ουσία που αυτό είναι ακόμα μακριά. Θα σας περιγράψω λίγο πώς είναι η ουσία μέσα από τους όρους που μπορούμε να καταλάβουμε. Η ουσία είναι εκείνο που μπορεί να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν χωρίς προσπάθεια. Δεν χρειάζεται ούτε καν να μιλήσω. Ούτε καν να κάνω. Απλά συμβαίνει. Αν αυτό βέβαια το πάρει ο νους, τότε εκείνος επειδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα, με την ουσία κάνει τα πάντα. Άρα χωρίς ουσία νους, αρχίζει να σβήνει. Και έτσι το ερώτημα είναι ποιος στρέφεται, εγώ ή εκείνος. Έτσι όσο θρεφόταν ο νους, στη ζωή μου υπήρχε ανισορροπία. Όσο θρέφομαι εγώ, στη ζωή μου θα συμβαίνει ισορροπία. Πρώτα όμως χρειάζεται να αρχίσετε να βλέπετε ότι δεν θέλουμε ακόμα να θραφούμε εμείς. Έτσι, αν σε λυπηθώ, θα σου δώσω ακόμα και από την ουσία μου. Που εσένα, βέβαια, σου είναι άχρηστη.
Οπότε δείτε την ανισορροπία στη ζωή σας ως κάτι που έχει συμβεί. Εάν την κρίνετε, θα συνεχίσετε να είστε ανισόρροποι. Εάν απλά τη βλέπετε και την δεχτείτε, τότε αυτή θα σας δείχνει την ισορροπία που χρειάζεται να ζήσετε από το σήμερα. Οπότε αυτό που θα ξεκινήσει από σήμερα είναι να αρχίζει να καθαρίζει ουσία. Ανακατεύονται τα στομάχια. Να καθαρίζει από μέσα ο νους και τα συναισθήματα. Να κοιτάμε ταυτόχρονα τι ταΐζουμε. Εδώ χρειάζεται να γίνονται αργά τα βήματα, χωρίς βιασύνη. Όποιος είναι ανυπόμονος, θα μπαίνει στην απογοήτευση και θα θέλει να φύγει. Όποιος έχει θέληση, θα περπατάει βήμα-βήμα. Όποιος αδειμονεί, θα χάνεται. Όποιος δεν βάζει στόχους, θα περπατάει. Έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάλι ανοίγει μία διαδρομή. Να δούμε, να νιώσουμε, να αισθανθούμε. Κάτι άγνωστο ως λέξη. Αλλά από όσα ακούσατε, συνδέονται με όλα αυτά τα οποία κάποιοι από σας γνωρίζετε. Θα σας πω πως αισθάνομαι πριν κλείσω. Πριν ολοκληρώσω μάλλον. Αισθάνομαι σαν να έχω μία μπουγάδα μπροστά μου τεράστια και να χρειάζεται να την καθαρίσω. Τόση ώρα μένω για να δεχτώ ότι αυτή η μπουγάδα πρώτον καθαρίζει και δεύτερον χρειάζεται να την καθαρίσω εγώ.